Δίσουμε τον κύριο Αθανάσιο Ξαδάκλα, τον πρόεδρο του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της Επιτροπής. Τον καλημερίζουμε. Γεια σας, κύριε Ξαδάκλα, καλημέρα σας. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας. Και τον κύριο Ευάγγελο Μανολόπουλο, καθηγητή φαρμακολογίας στο Δημοκρίτιο και πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακολογίας. Γεια σας, κύριε Μανολόπουλο, και σας καλή εβδομάδα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Κύριε Ξαδάκτηλε, έλα. Να ξεκινήσουμε από τον κύριο Ξαδάκτηλο και να ρωτήσω το εξής. 1η Ιουλίου, δηλαδή σε 2 εβδομάδες από τώρα, όσοι έχουν εμβολιαστεί, τέλος οι μάσκες, τέλος τα self-test, θα πάμε πια σε πλήρη κανονικότητα όσοι έχουμε εμβολιαστεί? Εντάξει, αυτό συζητιέται. Είναι μια ιδέα αυτή τη χρονική στιγμή, η οποία κερδίζει έδαφος. Δεν έχει αποφασιστεί ακόμη. Θα το δούμε, εξαρτάται και από τον αριθμό των εμβολιασμένων, όπως επίσης εξαρτάται και από την ηλικιακή κατανομή των εμβολιασμένων. Και με την ευκαιρία αυτή, ναι, για μια ακόμα φορά, θα παρακαλέσω τους συνανθρώπους μας που είναι άνω των 60 και δεν έχουν σπεύσει να εμβολιαστούν, να το πράξουν. Να το πράξουν άμεσα, έχουν τη δυνατότητα. Έχουν και τη δυνατότητα επιλογής εμβολίου, αν κάτι τους δημιουργεί πρόβλημα που δεν θα έπρεπε. Αδίκως θα έχουν πρόβλημα με το ένα με το άλλο εμβόλιο, ειδικά οι άνω των 60. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτοί οι συνάνθρωποι μας, που ήταν και οι πρώτοι που άρχισαν να εμβολιάζονται από τους μεγαλύτερους προς τους μικρότερους, θα πρέπει να σπεύσουν. Μέχρι τότε η χώρα μας θα εμβολιάσει άλλους περίπου άλλο 1.600.000 συμπολίτες μας, με μία δόση τουλάχιστον, που μπορεί να είναι και η δεύτερη δόση. Άρα οι άνθρωποι αυτοί πρέπει τώρα να σπεύσουν, έτσι ώστε να δοθεί η ευκαιρία να πάμε από την 1η Ιουλίου σε μια περαιτέρω κανονικοποίηση της ζωής μας. Θα πρέπει να υπάρξουν και άλλα προνόμια για τους εμβολιασμένους ή κίνητρα, πώς θα τα ονομάσουμε τώρα? Κοιτάξτε, το μεγάλο προνόμιο είναι ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα που έχουμε τη δυνατότητα του εμβολιασμού. Αυτό είναι προνόμιο. Ναι. Και είναι προνόμιο το οποίο δεν είναι αυτονόητο στον πλανήτη που ζούμε. Υπάρχουν χώρες που δεν έχουν οι άνθρωποι τη δυνατότητα του εμβολιασμού. Και το επίσης μεγάλο προνόμιο είναι η προστασία που παρέχεται σε αυτόν ο οποίος εμβολιάζεται. Τα υπόλοιπα όλα είναι οι δυνατότητες που έχουν από το γεγονός ότι έχουν άμυνα. Δεν πρόκειται περί προνομίων τα υπόλοιπα. Φυσικά επακόλουθα είναι. Ναι. Κύριε Μανολόπουλε, συμφωνείτε εσείς με τα να δοθούν προνόμια? Βέβαια, συμφωνώ, και συμφωνώ επίσης ότι δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούμε τη λέξη προνόμια. Είναι δικαιώματα, είναι αυτονόητες απόρριες του γεγονός ότι έχουν εμβολιαστεί. Είναι το αντίθετο, θα έλεγα. Κάποιος που έχει εμβολιαστεί, είναι παράλογο να του ζητάμε να κάνει μοριακό τεστ για να μπει σε ένα αεροπλάνο, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, θα μπορούσε να είναι δικαίωμα του εμβολιασμένου να μην κάνει περιττές ενέργειες. Δεν θα του ρίξουμε στον Κιάδα, υποθέτω τώρα. Όχι, απλώς θα συνεχίσουμε να έχουμε τα μέτρα που ισχύουν για τους ανεμβολίαστους, με στόχο πάντα την προστασία του συνόλου του σε κάθε περίπτωση, αν είναι ένα αεροπλάνο ή ένας χώρος εσωτερικός. Νομίζω δεν είναι δικαίωμα, είναι αντίθετα. Θα ήταν καταπίεση του εμβολιασμένου. Κάντε μας μια χάρη, παρακαλώ, να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε όπως είμαστε μετά. Με τον κύριο Μανολόπουλο και τον κύριο Ξαδάκτηλο συνεχίζουμε. Κύριε Μανολόπουλε, να σας ρωτήσουμε καταρχήν για την πορεία των εμβολιασμών και δεύτερον αυτό το οποίο ακούσαμε και από Ευρωπαίο αξιωματούχο, ότι πλέον ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της AstraZeneca ενδεχομένως να πρέπει να σταματήσει και για τις ηλικίες πάνω από τα 60. Ναι, όσον αφορά την πορεία των εμβολιασμών, νομίζω είμαστε γύρω στο 25% πλήρως εμβολιασμένων. Είναι ένα ποσοστό το οποίο συμβάλλει σημαντικά σε αυτό που βλέπουμε, αυτή τη συνεχή μείωση των κρουσμάτων και των νοσηλιών, παρότι ανοίγουν δραστηριότητες, αλλά σίγουρα δεν είναι αρκετό για να μας καθησυχάσει. Πρέπει να διπλασιαστεί τουλάχιστον, αν θέλουμε να μην έχουμε από Σεπτέμβρη πάλι προβλήματα σημαντικά. Άρα μέχρι το Σεπτέμβριο πρέπει να έχουμε φτάσει στο 50, λέτε? Νωρίτερα. Θα έπρεπε μέχρι Ιούλιο-Αύγουστο το αργότερο να έχουν εμβολιαστεί τουλάχιστον 50 και παραπάνω. Άρα έχουμε ακόμα αρκετό δρόμο να διανύσουμε σαν κοινωνία, αλλά ελπίζω να το πετύχουμε. Τώρα, όσον αφορά τη δήλωση του Μάρκο Καβαλάρη, διαφωνώ. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο καινούριο για το εμβόλιο της AstraZeneca παραπάνω από όσα έχουμε συζητήσει εδώ και μήνες. Έτσι, είναι γνωστό ότι σε σπάνιες περιπτώσεις προκαλεί ένα θρομβωτικό σύνδρομο. Πάντως, σε άτομα νεότερα των 50. Ακούει ο κόσμος. Τώρα άκουσα τη δήλωση. Είναι Ευρωπαίος αξιωματούχος αυτός. Τι να κάνουμε τώρα? Ακούει η δήλωση. Λέει πάνω από τα 60, όχι. Ακούνε κάτω από τα 40, όχι. 40 με 48, όχι.
Έχει τρωθεί η εμπιστοσύνη στο εμβόλιο, ό,τι και ναι, να κάνουμε. Αυτός βέβαια δεν θα πρέπει να δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις δηλώσεις του κ. Καβαλάρη. Αυτό που είπε, δεν υπάρχει κάτι καινούριο. Άνω των 60 το εμβόλιο είναι ασφαλές. Δεν έχει προκύψει κανένα στοιχείο για θρομβώσεις, οτιδήποτε, σε άτομα άνω των 60. Και αυτό είναι σαφές και η Ιταλία ως χώρα αυτό ακριβώς κάνει. Ο κ. Καβαλάρη αυτό το πιο πολύ το αιτιολόγησε σε μια συνέντευξή του, με δεδομένο τώρα έχουμε και άλλα εμβόλια και δεδομένες και τη δικαστική διαμάχη, δηλαδή για πολιτικό άλλους λόγους. Δεν είναι επιστημονικό. Δεν υπάρχει κανένα καινούριο στοιχείο. Το εμβόλιο είναι ασφαλές για άνω των 60. Εγώ θα ήθελα να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί κρατάω την επιφύλαξη ότι μπορεί αυτό το εμβόλιο να έχει και πιο μακρόχρονη ανοσία. Δηλαδή πρέπει να μην βιαστούμε να το πετάξουμε εντελώς, γιατί μπορεί στην πορεία του χρόνου να αποδειχθεί ότι είναι ένα εμβόλιο που σε κάποιες υποκατηγορίες του πληθυσμού μπορεί να είναι ακόμα και πιο χρήσιμο από άλλα που τώρα θεωρούμε top. Ανεξάρτητα από το εμβόλιο της AstraZeneca, πάμε τώρα στις ηλικίες. Οι ηλικίες από τα 60 και πάνω, και εκεί περίπου στα 60-65, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που δεν έχει σπεύσει να εμβολιαστεί, κύριε Μανολόπουλε, παρά το γεγονός ότι, το ανέφερε πριν και ο κύριος Εξαδάκλος, παρά το γεγονός ότι έχουν εδώ και 3 μήνες ανοίξει πλατφόρμες για να εμβολιαστούν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι, πράγματι, αυτό είναι εντυπωσιακό με την αρνητική πλευρά, ιδιαίτερα καθώς οτιδήποτε συζήτηση έχει γίνει για παρενέργειες, ανησυχίες, δεν αφορά τους ηλικιωμένους. Είναι σαφές. Ό,τι συζήτηση κάνουμε είναι για νέους, όρια ηλικίας, δεν αφορά κανέναν άνω των 60. Άρα αυτοί οι άνθρωποι θα πρέπει να μην έχουν κανένα λόγο. Και αυτοί ακριβώς είναι αυτοί που έχουν το μεγάλο κίνδυνο να νοσήσουν σοβαρά μπροστά στο νοσοκομείο. Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε μια νέα προσπάθεια να τους βρούμε όπου είναι, να αντιμετωπίσουμε εξατομικευμένα τους φόβους που έχουν, γιατί περισσότερο νομίζω είναι αμφισβητείες, δεν είναι πραγματικά αρνητές. Οι αρνητές δεν είναι πάρα πολλοί, είναι κάτω από 10%. Και να τους πείσουμε να εμβολιαστούν. Ναι. Κύριε Ξαδάχτυλε, το άλλο μεγάλο θέμα είναι τι θα γίνει με τις μάσκες. Οι εμβολιασμένοι θα τις βγάλουμε τις μάσκες κάποια στιγμή? Γενικά θα τις βγάλουμε τις μάσκες κάποια στιγμή? Εντάξει, οι εμβολιασμένοι είμαστε προστατευμένοι. Θα μπορούσαμε να μην τις χρησιμοποιούμε τις μάσκες. Αλλά εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο δεν είναι επιστημονικό. Πώς μπορεί κανείς να ξέρει ποιος είναι εμβολιασμένος και ποιος δεν είναι εμβολιασμένος μέσα σε μια κοινωνία η οποία κινείται? Ναι. Επίσης, θα πρέπει να πούμε ότι χωρίς τις μάσκες είναι ασφαλείς οι εμβολιασμένοι μόνο μεταξύ τους. Αλλά να μην γνύονται με ανεμβολίαστους, οι ανεμβολίαστοι δεν είναι ασφαλείς. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ένα θέμα το οποίο δεν είναι επιστημονικό. Δηλαδή, τώρα καταλαβαίνετε ότι ξεφεύγει, είναι στο θέμα, είναι θέμα τήρησης, επιτήρησης, είναι αυτό το θέμα. Γι' αυτό και πρέπει να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί για να βγάλουμε τις μάσκες. Mm-hmm. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα τις έχουμε βγάλει? Νομίζω πως ναι, αρκεί να μην υπάρξει αντίσταση αδικαιολόγητη και χωρίς τεκμηρίωση καμία από ομάδα πληθυσμού των ανθρώπων. Αν αυτή τη στιγμή το 30% των άνω των 60. Δεν καταλάβει ότι το οφείλει προς τον εαυτό τους, προς τα παιδιά τους και προς τα εγγόνια τους και προς την κοινωνία ολόκληρη που θέλει να λειτουργήσει φυσιολογικά, να σπεύσει και να εμβολιαστεί, πιθανόν να έχουμε προβλήματα σε αυτό το οποίο είναι απλό, φυσιολογικό. Μάλιστα. Και μπορούμε να το επιτύχουμε. Διότι, όπως είπα και στην αρχή, έχουμε το προνόμιο να ζούμε σε χώρα όπου μπορούμε να εμβολιαστούμε. Και αυτό δεν είναι αυτονόητο προνόμιο. Να το βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή η πανδημία αφορά όλο τον πλανήτη. Μεταφέρεται από περιοχή σε περιοχή. Είναι δεδομένο ότι είναι σχεδόν αδύνατο να απομονώσει κανείς τοπικά ένα στέλεχος το οποίο μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Άρα το προνόμιο που έχουμε να εμβολιαστούμε πρέπει να το ασκήσουμε. Και αν δεν το ασκήσει κάποιος, επειδή για οποιοδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε λόγο μη ορθολογικό, διότι οι μόνοι που έχουν δικαίωμα αναβολής είναι αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε τρέχουσες θεραπείες και για κάποιο λόγο πρέπει να αναβάλουν το εμβόλιο τους. Μόνο αυτοί έχουν. Οι υπόλοιποι όλοι όμως δεν μπορούν να δημιουργήσουν μια κατάσταση στην κοινωνία που να βρίσκεται σε μια διαρκή δυσκολία. Κύριε Μανολόπουλε, τι λέτε εσείς για τις μάσκες? Ναι, οι μάσκες εξαρτώνται και αυτό από εμάς. Άμα εμβολιαστούμε και πετύχουμε συλλογική ανοσία, θα μπορούμε να τις βγάλουμε, αν και πιστεύω ότι θα παραμείνουν οι μάσκες για αρκετό καιρό ακόμα και όταν θα έχει περάσει η ανησυχία, γιατί μας προστατεύουν. Ειδικά αυτούς που είναι πολύ ευπαθείς μας προστατεύουν από πολλά, άρα έχουν απεχαινοποιηθεί κάπως οι μάσκες και μπορεί να ενσωματωθούν το χειμώνα σε ειδικές καταστάσεις κάποιοι άνθρωποι να τις χρησιμοποιούν για την προστασία τους
από παντός είδους λοιμώξεις. Αλλά συνολικά, σαν κοινωνία και σαν μέτρο, θα βγουν. Αλλά δεν ξέρω αν θα τις βγάλουμε αυτό το χειμώνα ή τον επόμενο. Από εμάς εξαρτάται. Κύριε Μανολόπουλε, για να ολοκληρώσουμε, θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο ή πρέπει να ξεκινήσει το Σεπτέμβριο και ο εμβολιασμός των παιδιών? Των παιδιών, τι εννοείται? Το παιδί του Δημοτικού, όχι. Αν εννοείται των νέων, άνω των 12 που πήρε έγκριση ένα εμβόλιο και θα πάρει και δεύτερο, αυτό είναι κάτι που μπορούμε να σκεφτούμε. Θα βοηθήσει σίγουρα την εκπαιδευτική διαδικασία, θα προστατεύσει τα παιδιά από την πιθανότητα, τη σπάνια αλλά υπαρκτή πιθανότητα να νοσήσουν σοβαρά, γιατί δεν είναι μηδενική πιθανότητα, υπάρχουν τέτοια παιδιά που μπορούν να νοσήσουν σοβαρά και βέβαια θα συμβάλλει στη συλλογική ανοσία, άρα είναι κάτι που πρέπει να το δούμε σαν κοινωνία. Δεν ξέρω υποχρεωτικά, όχι, αλλά πρέπει σίγουρα να το δούμε και να το χρησιμοποιήσουμε. Άλλωστε, το να εμβολιάζουμε παιδιά δεν είναι κάτι ούτε καινούριο, ούτε ασυνήθιστο. Είναι πιο πολύ ο κανόνας παρά η εξαίρεση. Καλημέρα σας, κύριε Ξαδάκη. Να είστε καλά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.